Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα. Λοιπόν, αγαπητέ Βασίλη Λεκίδη, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα ατύχημα που έγινε χθες στα Μέγαρα. Μια γέφυρα που ήταν στη διάρκεια επισκευών και κατέρευσε, με αποτέλεσμα και τον τραυματισμό ελαφρύ, τον τραυματισμό εν πάση περιπτώσει ενός οδηγού εξκαφέα. Θυμόμαστε και το περιστατικό στην Καβάλα πριν 2 χρόνια με τη γέφυρα που έπεσε, και θυμόμαστε και την τραγωδία της Γένοβας. Και για να σου κάνω πάσα και να μου πεις τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή, πού βρισκόμαστε με τις γέφυρες ανά την Ελλάδα, θυμίζω ότι από τότε το τεχνικό επιμελητήριο, με σένα νομίζω στην πρώτη γραμμή, είχατε ξεκινήσει μια προσπάθεια να προβάλλετε την ανάγκη ελέγχου όλων των γεφυρών, των παλαιών γεφυρών οδικών της Ελλάδας. Λοιπόν, ναι, Βαγγέλη, καλά τα λες. Πράγματι, και στον ευρωπαϊκό χώρο και στην Ελλάδα είχαμε αυτά τα ατυχήματα των παλιών γεφυρών, που πολλές φορές οι γέφυρες καταραίουν επειδή γυράσκουν, όπως λέγεται, και επειδή οι γέφυρες εκτίθεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες πολύ περισσότερο από ότι το κτίριο. Επειδή οι γέφυρες συνήθως είναι πάνω από ποτάμια, από χυμάρους, καταπολούνται και περισσότερο. Υφίστανται αυτές τις επιβαρύνσεις από τα νερά, από τους ανέμους, από τα μεγάλα φορτηγά, από την κόπωση. Και έτσι σιγά σιγά το κατάστρωμα των γεφυρών καταστρέφεται. Εμφανίζονται οι οπλισμοί, σκουριάζουν, το σκυρόδημα υφίσταται και αυτό αλλοιώσεις, και σιγά σιγά λόγω της μεγάλης κυκλοφορίας και τα λοιπά υποχωρούν. Έτσι λοιπόν αυτό το θέμα, επειδή έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές και στην Ευρώπη, οι οποίοι όμως έχουν βάλει προγράμματα συντήρησης από ό,τι έχουμε ψάξει και έχουμε βρει, και έτσι αυτό το πρόγραμμα συντήρησης εκτελείται, ελέγχονται οι γέφυρες, και εκείνες οι γέφυρες οι οποίες βρίσκονται σε κατάσταση, θα λέγαμε, πριν την αστοχία, είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία, απομονώνονται. Μάλιστα. Διακόπτει η κυκλοφορία. Μάλιστα. Και σιγά σιγά, ας πούμε, επισκευάζονται. Καλή ώρα, όπως αυτή η γέφυρα στα Μέγαρα το 1961 που ήταν για επισκευή, τέλος πάντων, και έγινε αυτό το ατύχημα και τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι από τα μηχανήματα εκεί που είχαν. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ένα πρόγραμμα συγκροτημένο. Ναι, στην Ελλάδα το θέμα της συντήρησης γενικά δεν έχει καθιερωθεί, δεν είναι συστηματικό. Έχουν ξεκινήσει διάφορες προσπάθειες για τον έλεγχο των γεφυρών, για την επιθεώρηση γεφυρών. Αυτές όμως, από ό,τι είδαμε και από ό,τι ψάξαμε, και μάλιστα σε αυτή την επιτροπή ήταν επικεφαλής εδώ, ήμασταν πολλά μέλη της Επιτροπής Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, είχαμε βάλει υπεύθυνο τον αγαπητό τον Γιάννη τον Τέγου, ο οποίος απεβίωσε πέρυσι με τον COVID. Μάλιστα. Ήταν ο καθηγητής γεφυροποίησης, θα λέγαμε, εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ήμασταν και μια ομάδα ανθρώπων πολύ ειδικών, από μελετικά γραφεία, από άλλα πανεπιστήμια, από το ΙΤΣΑΚ και τα λοιπά. Και ψάξαμε όλο αυτό το υλικό, το οποίο είδαμε ότι είναι αρκετά πολύπλοκο και, θα λέγαμε, εκτεταμένο για να εφαρμοστεί από τις δημόσιες υπηρεσίες. Και έτσι ο έλεγχος επιθεώρησης γεφυρών, που οι γέφυρες στην Κεντρική Μακεδονία μόνο είναι 3.000, και είναι πόσες μπορεί να κάνεις να υπολογίσει, ή πρέπει, φαντάζομαι, πρέπει να γίνει μια διάγνωση για να δούμε πόσες από αυτές είναι στα όρια τους. Λοιπόν, κάναμε αυτή τη δουλειά, την οποία μετά δώσαμε στο Υπουργείο και σε όλες τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας και ίσως και σε όλη την Ελλάδα, για να διευκολύνουμε τις τεχνικές υπηρεσίες να γίνει αυτή η επιθεώρηση των γεφυρών. Και μάλιστα, επειδή ακριβώς θέλαμε να τιμήσουμε τον αγαπητό μας τον Γιάννη τον Τέγο,
στο συνέδριο που είναι τώρα τέλη Σεπτεμβρίου. Και ήθελα να πω ότι θα παρουσιαστεί εκεί αυτή η δουλειά. Ακριβώς. Ναι, θα παρουσιάσουμε 1η Οκτωβρίου, που τελευταία μέρα μάλιστα του συνεδρίου, θα παρουσιάσουμε και στο συνέδριο που είναι διεθνές αυτό τη μεθοδολογία, θα λέγαμε, ενός έξυπνου τρόπου και γρήγορου και σύντομου και περιεκτικού, που μπορούμε να ελέγξουμε τις γέφυρες και να τις κατατάξουμε σε κάποιες κατηγορίες, βάζοντας το γνωστό χρώμα πώς κάνουμε μετά το σεισμό, δηλαδή πράσινες οι οποίες είναι ασφαλείς και μπορεί να περνάνε από πάνω η κυκλοφορία και τα φορτηγά και τα λοιπά χωρίς να έχουμε προβλήματα, οι κίτρινες οι οποίες είναι επίφοβες και οι πορτοκαλί οι οποίες θα πρέπει να περιοριστεί η κυκλοφορία ή να αποκλειστούν και να πάνε για επισκευή. Να πούμε ότι πρόκειται για το συνέδριο Safe Θεσσαλονίκη, το οποίο διοργανώνει το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τεχνικού Επενδυτηρίου εδώ στη Θεσσαλονίκη 29 Σεπτεμβρίου, σε συνεργασία με τον οργανισμό Safe Greece. Έτσι, με την οργάνωση Safe Greece. Είναι αυτό το που γίνεται κάθε χρόνο σε άλλη πόλη, γίνεται ένα τακτικό συνέδριο σε κάθε πόλη. Αυτή τη φορά είναι το Safe Θεσσαλονίκη και αφορά, υπό την ευρύτερη έννοια, ζητήματα πολιτικής προστασίας και ουσιαστικά ανθεκτικότητα στον οικισμό των πόλεων, ας πούμε, απέναντι και στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στις συνέπειες της χρονικής φθοράς των υποδομών. Θα λέγαμε ότι εξετάζεται αυτή και η πολιτική προστασία, φυσικά, τη δράση της πολιτικής προστασίας σε διάφορα πράγματα, σε σεισμό, σε πλημμύρα, στην έντονη βροχόπτωση τώρα που τα ζούμε τελευταία κτλ. Και αυτό παίρνει το όνομά του από την πόλη που γίνεται, Safe Ρόδος, Safe Εύρος, Safe Θεσσαλονίκη, Safe Κέρκυρα κτλ. Και φέτος γίνεται στη Θεσσαλονίκη με την οργάνωση από το Τεχνικό Επενδυτήριο. Επίσης εξετάζονται εδώ πέρα τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, φυσικά, για Θεσσαλονίκη, το οποίο επηρεάζει φυσικά και τη γέφυρα. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή με την έντονη βροχόπτωση, με τους ισχυρούς ανέμους και όλα αυτά κτλ. Επηρεάζει σίγουρα και την ανθεκτικότητα των δρόμων μας. Στην Κεντρική Μακεδονία μιλάμε για 3.000 γέφυρες. Υπάρχει μια εκτίμηση, δηλαδή υπάρχει μια εκτίμηση από τη δική σας ομάδα για το πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος. Ενδεχομένως να έχετε εντοπίσει ως case studies κάποια σημεία τα οποία δεν ξέρω αν θα τα παρουσιάσετε στο συνέδριο, αλλά εν πάση περιπτώσει φαντάζομαι θα έχετε μια εικόνα από παραδείγματα στην Κεντρική Μακεδονία όπου ενδεχομένως υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος φαινομένων αντιστοίχων με αυτά που ζήσαμε στην Καβάλα και στα Μέγαρα. Έχετε επισημαίνει τέτοια περιπτώσεις στη μελέτη? Μια πρώτη μικρή καταγραφή σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Στην οποία έχουμε, θα λέγαμε, ενημερώσει από τότε που γίνεται αυτή η εργασία ότι την αναγκαιότητα να γίνει αυτός ο έλεγχος του επαρχιακού κυρίως δικτύου, γιατί τα δίκτυα τα οποία βρίσκονται σε εθνικές οδούς, θα λέγαμε, είναι πιο καινούργιες οι γέφυρες, χωρίς να σημαίνει ότι οι γέφυρες των μεγάλων οδών δεν χρειάζονται και αυτές, έλεγα. Μάλιστα είχαμε και στην Επιτροπή το τμήμα των συντήρησης γεφυρών της Εγνατίας Οδού και το αντίστοιχο εγχειρίδιο το οποίο εφαρμόζει η Εγνατία Οδός για τις γέφυρες, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο καινούργιες, οι οποίες υφίστανται όμως μία συστηματική συντήρηση, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι γέφυρες της Εγνατίας Οδού βρίσκονται πάνω από χαράδρες, είναι μεγάλες, είναι με υψηλούς πυλώνες και έχουν και αυτές φθορά. Αλλά εκείνες που κινδυνεύουν περισσότερο είναι οι γέφυρες οι οποίες είναι πάνω από χυμάρους, ποτάμια, και έχετε και το παράδειγμα των γεφυρών οι οποίες συντηρούνται και ανακατασκευάζονται στο δρόμο για την Αθήνα. Μάλιστα. Όπου είναι κλειστή, όπου έχει κατεδαφιστεί μια γέφυρα στον Αλιάκουνα και ανακατασκευάζεται και η γέφυρα στον Αξιό. Άρα βλέπουμε ότι η γέφυρα είναι ένα πράγμα, είναι μια κατασκευή η οποία χρειάζεται έλεγχο και θα λέγαμε ανακατασκευή πολλές φορές ή επισκευή ή ανακαίνιση. Τώρα αυτή η καταγραφή των γεφυρών που θέλουμε να γίνει αυτή η επιθεώρηση, ακόμα έχει γίνει ένας πρώτος εντοπισμός και έχουν εντοπιστεί κάποια σημεία στα οποία χρειάζεται άμεσα
να γίνει αυτή η επιθεώρηση και πιθανόν να χρειαστεί να διακοπεί από εκεί η κυκλοφορία. Γιατί αυτά θα αναφερθούν κατά την παρουσίαση του στο συνέδριο ή τα έχετε επισημάνει στην πολιτεία. Αυτά επειδή ακόμη δεν έχει γίνει διακοπή κυκλοφορίας, δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν αυτά τα σημεία του επαρχιακού δικτύου. Αυτό θα το αναλάβει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας. Ωστόσο, η οποία αντιλαμβάνομαι ότι προκάνει με ένα πρόγραμμα πιθανόν, ας πούμε, χρηματοδότησης, το οποίο θα προλάβει τη γέφυρα την οποία βρίσκεται, θα λέγαμε, στο πορτοκαλί σημείο και η οποία θα είναι επικίνδυνη για την κυκλοφορία. Πάντως η σημασία είναι ότι εσείς έχετε υποδείξει ότι υπάρχουν πορτοκαλί γέφυρες αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Μακεδονία, που έχετε υποδείξει στην περιφέρεια ότι θα πρέπει να γίνει κάτι άμεσα σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες. Ναι, έχουμε δώσει το πρώτο μήνυμα, ας πούμε, από τότε για το υλικό αυτό, το οποίο πιστεύω ότι βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου αυτό το οδικό δίκτυο για να μπορέσει να είναι ασφαλές. Εντάξει, καλά. Αυτό προφανώς θα έχει προσωπική γνώση και ο Πάρης ο Μπίλιας, γιατί αντιλαμβάνω, αυτό ξέρω ότι είναι και κάτι που ξεκίνησε όταν ήταν ο Πάρης ο Μπίλιας πρόεδρος του Μιλτήριου. Ο οποίος έχει το υλικό και μάλιστα έχει και ιδιαίτερη ευαισθησία στο συγκεκριμένο. Το έχουμε πακετάρει, θα λέγαμε, το έχουμε έτσι συνοπτικά οργανώσει. Μάλιστα. Και θυμάμαι τότε ότι όταν τελειώσαμε παρουσία τότε του Υπουργού Υποδομών, ας πούμε, στο επιμελητήριο, έγινε και μία μικρή έτσι ενημέρωση και παρουσίαση και δόθηκε αυτό το υλικό για να μπορέσει να αξιοποιηθεί και ελπίζω ότι αξιοποιείται κατάλληλα. Αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα, όπως και το συνέδριο που γίνεται τώρα τέλη Σεπτεμβρίου, και φροντίσαμε και εμείς να προβάλλουμε περισσότερο αυτή τη δουλειά, ακριβώς έχει και αυτό το σκοπό, να κινητοποιήσει περισσότερο τις αρμόδιες αρχές, ούτως ώστε να προχωρήσει κι άλλο περισσότερο αυτός ο έλεγχος, να ολοκληρωθεί, για να μιλάμε για ένα ασφαλές δίκτυο των οδικών μας γεφυρών. Διότι βλέπουμε εμείς στη διέλευση, όταν ταξιδεύουμε τη γέφυρα, δεν γνωρίζουμε όμως τι γίνεται από κάτω, τι γίνεται στα θεμέλια της, πόσο έχουν υποσκαφεί, πόσο τα ακρόβαθρα είναι σε σωστή, θα λέγαμε, θέση, ότι δεν έχουν μετακινηθεί και όλα αυτά. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο σεισμός τελικά, Βαγγέλη, ο οποίος επηρεάζει την ασφάλεια, γιατί πάντα όταν γίνεται ένας σεισμός υπάρχουν κάποιες βλάβες στη γέφυρα, ας πούμε, πρόσφατα που είδαμε στην Κοζάνη, που στα Σέρβια που είχαμε κάποιες βλάβες στη γέφυρα που είναι πάνω από τον Αλιάκμονα. Μάλιστα. Πολλές φορές σε παλιές γέφυρες υφίστανται βλάβες, μετακινούνται τα ακρόβαθρα κτλ. Και γίνονται κάποιες γρήγορες επισκευές για να επανέλθει η γέφυρα στο δικό δίκτυο. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον, λοιπόν. Δεν είναι μόνο ο σεισμός, λοιπόν, αυτός ο οποίος επηρεάζει και δημιουργεί παραμορφώσεις στις γέφυρες, αλλά είναι και η γύρανση, είναι η κόπωση των γεφυρών, οι οποίες, όπως είδαμε στην Καβάλα, τα καλά καθούμενα, πέρναγε για ένα φορτηγό και ξαφνικά η γέφυρα υποχώρησε και ευτυχώς δεν είχαμε τα χειρότερα. Έτσι. Όπως και στην Κομωτινή παλιότερα, που είχαμε στο παράλληλο δικό δίκτυο. Και στον Έστω, και στον Έστω είχαμε. Ακριβώς. Άρα, λοιπόν, χρειάζεται να κινητοποιηθούν οι τεχνικές υπηρεσίες, να προχωρήσει αυτός ο γρήγορος και απλός έλεγχος, ο οποίος προτείναμε και εμείς με αυτή τη μεθοδολογία στην επιτροπή αυτή. Ωραία. Και να μπορέσουμε να επισκευάσουμε εκείνες τις γέφυρες οι οποίες κινδυνεύουν και βρίσκονται σε κατάσταση γρήγορης πιθανής αστοχίας. Βασίλη Λεκίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Περισσότερα θα ακούσουμε στο συνέδριο, σε εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθέσεως, στο συνέδριο σε Θεσσαλονίκη από τις 29 Σεπτεμβρίου. Καλή σου ημέρα. Να είσαι καλά, Βαγγέλη, καλημέρα.